Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε Bee Simulator. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχουμε ξαναπαίξει σε αυτό το κανάλι. Κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2020, οπότε είναι σχετικά καινούριο. Και αυτό που γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομά του, είναι να γινόμαστε μία μέλισσα. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, θα το δούμε μαζί. Δεν το έχω ανοίξει καθόλου το παιχνίδι να δω πώς είναι. Ήθελα να κρατήσω την πρώτη αντίδραση για το βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σιγουρευτείτε όλοι ότι έχετε κάνει εγγραφή ή αλλιώς subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι. Είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ καθώς μου δείχνει την υποστήριξή σας. Είναι εντελώς δωρεάν και βοηθάει και εσάς ώστε να σιγουρευτείτε ότι δεν χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά. Πάμε να γίνουμε μία μελισσούλα. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι είναι σχετικά ακριβώς. Το Steam τώρα που βλέπω κάνει 30 ευρώ. Εγώ όταν το πήρα το είχε βάλει προσφορά πριν 1-2 μήνες, οπότε το πήρα πιο φτηνά. Αλλά για να κάνει 30 ευρώ πιστεύω ότι θα έχουν ρίξει μπόλικη δουλίτσα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Λοιπόν, έχει ελληνικά, δεν έχει ελληνικά. Έχει όλα αυτά τα κινέζικα που δεν ξέρω τι διαφορά έχουν. Και δεν έχει ελληνικά. Τέλος πάντων, θα διαλέξουμε λοιπόν τα αγγλικά. Θα σας τα μεταφράζω εγώ, παιδιά, μην αγχώνεστε. Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Να τη μελισσούλα μας. Η μέλισσα λέει ένας μικρός ήρωας σε ένα μεγάλο κόσμο. Honeybees are the most important pollinators. Είναι τα πιο σημαντικά pollinators. Κάτι τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντικές οι μέλισσες. Μάλιστα. Making it the most fruitful job in the world. But without them, αλλά χωρίς αυτές, η ζωή λέει όπως την ξέρουμε θα τελειώσει. Θα τελείωνε, δεν τελειώνει. And bees are in trouble. Α, υπάρχει πρόβλημα. Οι μέλισσες βρίσκονται σε πρόβλημα. Βρίσκονται. Οχ, λέει πάρα πολλές αποικίες από μέλισσες έχουν καταστραφεί, έχουν εξαφανιστεί. Ισχύει αυτό. Εκτός λέει από τους φυσικούς εχθρούς τους που είναι τα παράσιτα και οι αρκούδες. Ναι. Τι κάνει ο άνθρωπος, πάλι καταστρέφει ακόμα και τις μελισσούλες. So listen to our story of the bee hero. Οπότε λέει, ακούστε. Ακούστε λέει την ιστορία των μικρών ηρώων, των μελισσών. Και για να κάνουμε την αλλαγή, ωραία, θα αλλάξουμε σαν άνθρωποι, οπότε περνάει και μηνύματα το συγκεκριμένο παιχνίδι για να είμαστε καλύτεροι για τις μέλισσες. Τώρα προσωπικά πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι για τις μέλισσες? Δεν ξέρω, γενικά σαν ανθρωπότητα πρέπει να είμαστε πιο καλοί στο περιβάλλον. Αυτό είναι το νόημα. Press any button. Okay, πατάω any button. Τι είναι αυτό? Pick profile. Α, διαλέγω. Διαλέξω. Αυτή μ' αρέσει. Α, τι hard, easy. Αυτή, easy εννοείται. Let's buzz. Λίγο τα settings να δω. Εύκολο είπαμε, έχει και πιο εύκολο. Audio, ναι, English, subtitles, πες να έχει ελληνικά, όχι, πάλι δεν μας νοιάζει. Θα βάλουμε όμως να βλέπουμε τους υπότιτλους. Mouse sensitivity, εντάξει δεν θέλω και πολύ. Sensitivity, back, accept. Decline. Φαντάζομαι ότι θα μας τα δείχνει αυτά έτσι. Sound. Θα κλείσω λίγο τη μουσικούλα. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε. Play λοιπόν. Πού βρισκόμαστε? Ακόμα δεν γεννηθήκαμε μάλλον. Είμαστε στη διαδικασία. Δεν θυμάμαι και πώς γίνονται οι μέλισσες. Πω πω. Άμα το βλέπεις από κοντά είναι πολύ creepy. Α, ξύπνα λέει μελισσούλα. Αχ, μελισσούλα, μελισσάκι, οπ. Γεια σας. Είναι τόσο γλυκούλες, δείτε ματάκια που έχουνε. Γεια. Hive, sweet hive. I'm finally here. Είμαι επιτέλους λέει εδώ. A new hatchling. Hi, little one. Kind be Alice. Λέει, πώς σε λένε? Biscuit. Κωνσταντίνα με λένε.
submit. Great. Well, first things first. Let's teach you to fly like a bee. Πρέπει να με μάθουν να πετάω. Ωραία. Go on. Let's get those wings moving. Το κάνω. Forward, backward. A, D, up, down. Το έχω. Around. Ωραία. Έμαθα. Κιού. Να. Wow. That was something. Now get to the construction room. Το construction room. Πού πάμε? Look for the golden markers. For the golden markers. Α, δείχνουν πάντα το δρόμο, λέει, αυτά τα χρυσά. Γεια σας, μελισσούλες. Ναι, θα τα ακολουθήσω, μην αγχώνεστε. Πολύ γρήγορα πετάω. Μπάντε στη μελισσούλα. Όπα, σήκω, μελισσούλα. Γιατί δυσκολεύομαι λίγο. Μήπως πρέπει να βάλω controller, πιστεύετε θα είναι καλύτερα. Οπ, ήρθα. We are family. We have a special place where you can learn how to be a bee. Just fly through this crack. Έχουμε, λέει, ένα special place, ένα ειδικό μέρος, όπου μπορείς να μάθεις πώς να είσαι μέλισσα. Πού βρίσκομαι όμως? Μέσα σε μελίσσι. Από εκεί ήρθα, τώρα πρέπει να κατέβουμε προς τα κάτω. Okay, the queen can lay up to 2500 κάτι μέρα η βασίλισσα. Τι! Follow golden marker. Εντάξει. Α, βγήκα έξω από το μελίσι. Πού πάω? Ήρθα. Πού πάω ρε παιδιά? Καλέ, θα με πιάσουν οι τέτοιοι ιστοί της αράχνης. Ναι. Ένα σαλγκάρι είχε εκεί κάτω. Find Alice, πρέπει να βρω την Alice. Πρέπει να μαζέψω πόλεν. Τι είναι πόλεν? Γύρι. Λογικά είναι γύρι. Okay, μαζεύω αρχικά τη γύρι και όταν λέει έχει γεμίσει κάτω αριστερά το honey pot, το καλάθι τέλος πάντων του μελιού, πρέπει να την καταθέσω. Μάλιστα. Wait. Όπα. Τράκα. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε όλα τη γύρι. Ου, θα πνιγώ. Παπαρούνες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι παπαρούνες γενικά. Πού άλλο έχει? Να, εδώ. Πού είναι? Α, δείτε, κάτω αριστερά πόσο... Έχω μαζέψει πάρα πολύ λίγο. Έχει και βατράχια! Ου, ανοίγουνε τα λουλουδάκια. Πω, πω, έχει και ακρίδες, ρε. Δεν τις μπορώ τις ακρίδες, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Α, και βγαίνουν κι άλλα, γιατί αυτά δεν υπήρχαν πριν. Όσο μαζεύω, βγαίνουν κι άλλα. Ωραία, μαζεύουμε όλη τη γύρι λοιπόν εδώ, μέχρι να γεμίσουμε το καλάθι μας. Εδώ. Όπα, τι έγινε? Δεν μάζεψα. Λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος με διαφορετικά λουλούδια, τα οποία η όρασή μας τα βλέπει σε διαφορετικά χρώματα. Τα κοινά λουλούδια είναι άσπρα, τα uncommon, τα ασυνήθιστα είναι πράσινα. Α! You can find a purple legendary flower. Και κάποιες φορές μπορείς να βρεις, λέει, ένα μοβ, πολύ, πολύ σπάνιο λουλούδι. Α, θέλει να τις βρω μοβ λουλούδια. B-Vision, με το ένα. Okay, με το ένα κάνω activate το B-Vision μου και βρίσκω τα μοβ. Αυτά είναι τα πράσινα, πρέπει να τις βρω μοβ. Αυτά είναι κόκκινα. Α, red, epic. Ready, τώρα πάνω δεξιά με λέει red. Εγώ νόμιζα κόκκινα πρέπει να τη βρω. Α, εντάξει. Αυτά έχει μπόλικα. Νόμιζα μπλε ήθελε. Όπα, τράκαρα. Sorry. Ωραία, πάμε στην άλλη. Έλα, Λίκη. Great work, little sister. Α, είναι αδερφού. Είμαστε αδερφούλες. Μπίτρο. As a power up to fly faster. Α, έχω μπίτρο, λέει, που το χρησιμοποιούμε για να πετάμε πιο γρήγορα. Με το shift, okay. Έβαλα το turbo και πάω. Έλα, sister. Wowzers, that was fast. Καλά τώρα. One last thing. Ένα τελευταίο πράγμα. Knows how to deposit her collected pollen. Α, το πόλεν μου. Πρέπει να το κάνω deposit. Give it a try. Πώς το κάνω deposit το πόλεν μου? Find the golden marker. Okay, να το εκεί, το βλέπω. Να το. Ωραία. Returning pollen. Τη γύρι μου θα τη ρίξω. Οπότε πάμε εδώ, εδώ. Και εδώ βάλαμε όλη τη γύρι. Το honey pot είναι το μπλε τελικά και το
Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε να μαζέψουμε κι άλλο. Να δούμε. Έχω μπερδευτεί λίγο. Οκ, το μπλε το γέμισα τώρα. Καθίστε να δούμε. Γεια σου, Άλις. Fantastic. Fantastic. Follow the tunnel to the hive. Α, πρέπει να ακολουθήσω, λέει, το τούνελ για να επιστρέψω στο hive. Ωραία. Το τούνελ. Από εδώ, ε. Αυτό το τούνελ. Στην απικία πάμε. Λέει, η μέλισσα είναι το μόνο έντομο που παράγει φαγητό το οποίο τρώνε και οι άνθρωποι, το μελάκι μας. Meet with Queen Damaris. I'm ready to start on my new tasks. Α, πρέπει να πάω να συναντήσω τη βασίλισσα. First, I should visit mom. I mean, the queen. Πρέπει πρώτα... Α, αυτές είναι οι σκέψεις μου, εγώ μιλάω. Πρέπει πρώτα να συναντήσω τη μαμά, δηλαδή τη βασίλισσα. Ωραία, μισό, πάμε. Είμαι ντυμένη κατάλληλα. I saw a wasp the other day. Horrible creatures. Wasp. Τι είναι το wasp? Δεν ξέρω. Τώρα από πού να πάω? Hey, keeping busy? Keeping busy. Έχουν και χιμωράκι μελισσούλες. Γιατί είναι τόσο μεγάλη? Για να τη φοβόμαστε. Έλα, κόρη σου είμαι. Σε παρακαλώ, μαμά. Hold it, don't move. Α, έχουν και φρουρούς. Ο Guardian, ο φρουρός. Μου λέει μη κουνιάς. Why do you approach our queen? Γιατί την πλησιάζεις, μαμά Hush, μου είναι. My guards. Let my newest child approach me. Αφήστε, λέει, το νεότερο παιδί μου να με πλησιάσει. Έμα, ήρθα. Well, little one. You are a honeybee now. Είμαι μια honeybee, είμαι. Είμαι μια γλύκα γενικά. Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου είναι να πάω να μαζέψω γύρι. Πόση γύρι θες? Με βάζουν σε εργασία, ακόμα δεν γεννήθηκα. Με βάζουν να δουλεύω, με εκμεταλλεύονται. Πέφτει πολύ εκμετάλλευση της μέλισσας τελικά. Λέει, οι μέλισσες πρέπει να επισκεφτούν περίπου 4 εκατομμύρια λουλούδια για να μαζέψουν αρκετό νέκταρ για 1 κιλό μελιού. 4 εκατομμύρια λουλούδια. Και εμείς πάμε και τους το παίρνουμε έτσι απλά. Βγήκα έξω. Είμαι σε πόλη. Πότε θα τσιμπήσω ανθρώπους? Έχω και το night vision, το οποίο δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσω. Μια πεταλούδα. Άμα γίνει επαναστάτης μελισσούλα. Εγώ πότε κουνιέμαι, ρε παιδιά? Θέλω να κουνηθώ! Ή πώς... Τι είναι αυτά? Να με φάνε! Ζαλίστηκα. Wow. Talk about traffic. I need to be more careful. Λέει, έχει κίνηση, πρέπει να είμαι πιο προσεκτική. All right. Let's gather some pollen. Άντε, ας μαζέψουμε. Σιγούλια, σιγούλια. 25. 1, 2, 3, 4... Μπορώ να περάσω. Ω, περνάω, είμαι μελι... Το τζιμπήσω, όχι. Και αν με σκοτώσει, φαντάζεστε να το τζιμπήσω και να με σκοτώσει. Τι γίνεται, αν με σκοτώσουν? Brilliant, now it's time to collect... Α, πρέπει να μαζέψω τα rare, λέει τώρα. Εδώ γιατί να μαζεύω. Ωραία, night vision, λοιπόν. Ποια είναι τα rare, τα κόκκινα. Τα κόκκινα δεν με είχε ζητήσει. Έχουν όντως night vision οι μελισσούλοι. Να τα. Όχι, κάτι άλλο με ζήτησε. Κίτρινα ήταν αυτά. Α, yellow, yellow μου γράφει πάνω αριστερά. Για μη ζορίζομαι κιόλας. Εντάξει, είμαι μαθητευόμενη μέλισσα ακόμα. Κάνουν πάρτι αυτοί. Έχω γεμίσει. Τι έπαθα? Oh, there is a bee over there. And she doesn't look well. Πού? Πού είναι? I should see if I can help her. Α, είναι μια αγχωμένη μελισσούλα, λέει. Μελισσούλα! Πού είσαι? Hello, are you alright? Είσαι καλά. Do you need help getting back to the hive? Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιστρέψεις πίσω. Oh. What? Α, είναι γιαγιά. I don't feel so good. Δεν νιώθει πολύ καλά, πρέπει να τη βοηθήσουμε. Everything is... Γυρίζουν όλα και εγώ έχω πόση γύρι πάνω μου. Leave me alone.
Άσε με ήσυχη, λέει. Follow the other bee. Try to not miss a color. Πρέπει να την ακολουθήσω. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε να ακολουθήσουμε την άρρωστη μέλισσα. Καλέ, περίμενε με. Έχει πάει πολύ γρήγορα αυτή. Φεύγει πάντες. I need to find my hive. Περνάω και δίπλα από τα παιδάκια. Hive, τι είναι το τέτοιο? Θέλω να σε βοηθήσω. Τι καλή μέλισσα που είμαι. Τι ευγενική. Τι σου συμβαίνει? Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει. Άμα δεν με αφήσει να τη βοηθήσω, πώς θα μάθουμε? Άσε με να σε βοηθήσω, καλέ. Ωραία, από εδώ, από εδώ. Slow down. Κατέβασε. I need to find my hive. Κλαίει ένα μωρό. Μήπως σκεφτώ να το βοηθήσουμε. Οι άλλοι κάνουν γυμναστική. Έλα. Άσε με να σε βοηθήσω, σου λέω. Hey, come back. Έλα, λέει, πίσω. I feel really funny. My hive. Where is my hive? Πού ήρθαμε? Εγώ είμαι αυτή. Ήρθα στα φρούτα. Αυτή βλέπω αυτήν τώρα ή βλέπω εμένα? Οχ! You nosy little bee. Πέτυχα μια κακιά μέλισσα! You will pay for disturbing. Δεν είναι μέλισσα βασικά, τι είναι αυτό? Oh, yeah? Wasp, we'll see. Πρέπει να ψάξω. Σφίκα είναι. Περιμένετε λίγο να ψάξω το wasp. Σα σφίκα μοιάζει. Δεν είμαστε φίλοι με τις σφίκες. Σφίκα, η σφίκα είναι. When the... is blue block. When in red attack. Attack. Block. Attack. Attack. Με το αριστερό. Ωραία, το έχω. Πω πω. 3, 2, 1, πάμε. Ω! Έχασα. Ω, πρέπει να κερδίσω τώρα. Okay, έχει, πρέπει να πατάς σωστά τα κουμπιά στο τέτοιο. Τι κάνουμε τώρα? Λάθος πάτησα. Ναι, λάθος πάτησα. Εντάξει, είναι η πρώτη μου μάχη. Θέλω να είστε επικείς. Πω, πρέπει να τη σκοτώσω. Ωραία. Πω, έγινε μάχη εδώ πέρα. Perfect. Την τελείωσα τη σφίκα. Victory. Ρε, γιατί κάνω κακό στις σφίκες? That's it for me. But just you wait. Περίμενε, λέει. Τι θες να μου πεις, παλιοσφίκα? Hey, it's safe to come out now. Α, μπορείς να βγεις έξω, λέει. Καλέ. I remember now. Θυμάμαι τώρα. Α, έπρεπε να πλέξω με τη σφίκα για να θυμηθεί. Α, έφαγε, λέει, ένα χαλασμένο μήλο. I feel so sick. Άντε, πήγαινε σπίτι σου. They'll help you back in the hive. Θα σε βοηθήσουν πίσω στο τέτοιο σου. Δεν θυμάμαι πως το λέμε. Στο μελίσι σου. Επιστρέφω σπίτι μου. Έρχομαι. Τι θέλω να... Θέλω να κόψουν το δέντρο. Εδώ είναι η κυψέλη μου. Δεν έχω ξαναδειλεί ανθρώπους. Τι θέλω να σου κόψω το δέντρο? Είναι σαν τα Sims μιλάνε. Οκ, γυρνάω. Φύγετε, κακοί άνθρωποι. Μην κόψετε αυτό το δέντρο. Τόσα δέντρα αυτό έπρεπε να κόψετε. Γύρισα. I'm home. Το κόβουνε. Το κόβουν. Έρχεται η βασίλισσα, είναι αυτή. Hush.
Χασ, χασ. Τι κάνει? Με σπνώτισε. Humans are trying to destroy our tree. Οι άνθρωποι προσπαθούν να καταστρέψουν το δέντρο μας. Αλλά τα παράτησαν για τώρα, αλλά θα επιστρέψουν σύντομα πάλι. Δεν τα παράτησαν. Do not be afraid. Μη φοβάστε. From this day on, all of the scouts, but only them, are obliged to search for a new place for us to live. All of the scouts. As for the rest, get back to your duties. Θα αρχίσουν, λέει, να ψάχνουν καινούριο μέρος για να μείνουμε. Οι υπόλοιποι, λέει, επιστρέψτε στη δουλειά σας. Okay. Pollen is raining from my legs. I need to drop this stuff off in the hive. Okay, είμαστε οικογένεια, λέει. Okay. Πάω λίγο να βάλω εδώ πέρα ό,τι γύρι έχω μαζέψει. We still need more epic pollen for the winter. Okay, και λέω ότι χρειάζομαι και άλλη γύρι για το χειμώνα. Αλλά η epic pollen είναι δύσκολο. Α, πρέπει να επισκεφτώ τη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, θα το τελειώσουμε εδώ. Κάναμε αρκετά πράγματα για σήμερα με τη μελισσούλα μας. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι, να δούμε τι άλλο θα κάνουμε σαν μέλισσα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε σας άρεσε και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!